Πάμε τώρα να δούμε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούν οι ταμιακέ μηχανέ στα σούπερ μάρκετ. Ο ταμεία του σούπερ μάρκετ Μερκαδόνα καταχωρεί στην ταμιακή απόδειξη, τον κωδικό του προϊόντο και την τιμή. Ωραία πρόγραμμα. Code int input, δώσε κωδικό προϊόντο, το barcode. Πολύ ωραία. Price, η τιμή. Float, input, δώσε τιμή. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση για την αγορά ενό πελάτη, τότε εισάγεται ο κωδικό 0. Άρα, while code διάφορο ενό, τότε επανάλαβε να αναπτύσσετε πρόγραμμα που θα την παραπάνω διαδικασία και στο τέλο θα εκτυπώνει το συνολικό ποσό τη αγορά. Άρα, πώ θα πληρώσουμε Pay στην αρχή είναι 0. Πολύ ωραία, πληρωμή, το Pay και το πλήθο των προϊόντων που αγοράστηκαν. Number είναι 0. Αρχικοποίηση πάλι πλήθο 0. Πολύ ωραία. Και Items είναι πόσα τεμάχια, παραδείγματο χάρη, θέλω να πάρω γάλατα. Πόσα τεμάχια πήρα από ένα γάλα. Εντάξει, είναι η τιμή του γάλατο και τα τεμάχια και θα πληρώσουμε ό,τι ήταν πριν και Price επί Items. Τόσο κάνει το γάλα επί τόσα τεμάχια. Πολύ ωραία. Και Number είναι το πλήθο του προϊόντο, το γάλα δηλαδή, και ξανά πάλι διαβάζουμε τον κωδικό του προϊόντο, in, input, δώσε κωδικό του προϊόντο και κάνουμε πάλι τον έλεγχο εδώ πέρα στη λούπα. Και μετά print εμφανίζουμε στην ταμιακή απόδειξη, πλήθο προϊόντων, number και print ποσό πληρωμή σε ευρώ, συνολικά είναι pay, πληρωμή, πολύ ωραία. Και σε Python 3 θα είναι με τι παρενθέσει, πολύ εύκολο και αυτό. Τώρα, ένα κατάστημα παχαρικών πουλάει το 1 γραμμάριο κανένα και ηλάνη προ 0,18 ευρώ. Να γραφεί πρόγραμμα, γράφουμε το πρόγραμμα, ένα σχόλιο στην αρχή. Πρώτο ερώτημα για κάθε πελάτη θα διαβάζει πόσα γραμμάρια κανένα αγόρασε. Άρα γραμμάρια διαβάζουμε και γράφουμε ένα μήνυμα. In input πόσα γραμμάρια κανένα αγόρασε. Διαβάζουμε και το χωρούμε σε μια μεταβλητή γραμμάρια. Εμφανίζει τα χρήματα που θα πληρώσει. Έχουμε χρέωση. Θα είναι γραμμάρια επί 0,18 ευρώ το γραμμάριο που κάνει. Και πριν χρέωση και τα εμφανίζουμε. Το τέλο του διαβάσματο. Το γραμμάριο εννοείται για κάθε πελάτη. Γίνεται με την εισαγωγή του αριθμού μειον 1. Άρα while γραμμάρια διάφορα του μειον 1. Επανάλαβε αν τα τελεία. Να είναι η λούπα. Ρώταμε τον επόμενο τώρα. Πάλι γραμμάρια in input. Πόσα γραμμάρια κανένα αγόρασε. Αν βάλω μείον 1, τότε βγαίνουμε εκτό τη λούπα, γιατί εδώ πέρα δεν ισχύει η συνθήκη. Δεύτερο ερώτημα. Το πρόγραμμα θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα χρήματα που πλήρωσαν όλοι οι πελάτε μαζί. Άρα βάζω ένα άθισμα 1 ίσον το 0, αρχικοποίηση. Και τα χρήματα που πλήρωσαν όλοι μαζί είναι άθισμα 1. Θα είναι ό,τι ήταν πριν, συγχρέωση, γιατί έχουμε μια λούπα εδώ πέρα. Δεύτερο ερώτημα μα ζητάει να υπολογίζουμε και να εμφανίζουμε τα χρήματα που θα πληρώσουν οι πελάτε. Άρα, άθεσμα 2 αρχικοπούμε με 0. Οι οποίοι αγόρασαν πάνω από 1,5 κιλά κανέλα. Άρα, αν τα γραμμάρια ή γραμμάρια είναι πάνω από 1500, τότε το άθεσμα 2 θα είναι άθεσμα 2 συγχρέωση. Και βρίσκουμε και εμφανίζουμε πλήρωσαν για αγορά κανέλα το άθεσμα όλοι μαζί. Πλήρωσαν για αγορά πάνω από 1,5 κιλό κανέλα, άθεσμα 2 ευρώ. Εύκολο και αυτό. Και σε Python 3 είναι με τι Πάμε στην 8η άσκηση. Η βασική χρέωση για ένα λογαριασμό ενό παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου είναι 10 ευρώ το πάγιο, άρα έχουμε χρέωση 10 ευρώ. Και η χρέωση για κάθε gigabyte είναι 0,3 ευρώ. Διαβάζουμε τα gigabyte in input. Πόσα gigabyte κατανάλωση τα χωρούμε σε μια μεταλλτή gigabyte και τα βάζουμε στη σούμα μαζί με το πάγιο. Είναι 0,3 επί τόσα gigabyte που έχουμε καταναλώσει. Θα γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομα τεπώνυμο ενό συνδρομητή. Άρα έχουμε name, row input, δώσε το όνομα τεπώνυμό σου. Έχουμε Python 2, άρα έχουμε row input εδώ πέρα στο διάβασμα του κειμένου. Και τον αριθμό των gigabyte, να εδώ πέρα τα έχουμε διαβάσει, που έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια ενό μήνα. Να τα εδώ πέρα. Θα υπολογίζει το ποσό που θα πληρώσει για το μήνα. Αν αυτό εδώ πέρα, χρέωση 10 συν 0,3 επί τόσα gigabyte. Θα εμφανίζει το όνομα τεπώνυμο του συνδρομητή και το ποσό που θα πληρώσει. Άρα πριν ο συνδρομητή με το όνομα Name θα πληρώσει χρέωση τόσα ευρώ. Τα παραπάνω θα επαναλαμβάνονται μέχρι να δοθεί ω όνομα το επόμενο το κενό. Άρα, while name διάφορο του κενού. Εδώ πέρα μπορεί να βγούμε κατευθείαν εκτό τη λούπα. Ρωτάμε τον επόμενο, αν μπούμε στη λούπα. Ρωίνουμε πάλι. Έχουμε έχουμε 2. Πολύ ωραία. Θα βρει και θα εμφανίζει το πλήθο των συνδρομητών. Πόσοι δηλαδή πλήθο που πλήρωσαν περισσότερα από 45 ευρώ σε διάστημα ενό μήνα. Πολύ ωραία, έχουμε κοπήσει number 0 το πλήθο. Και αν η χρέωση είναι πάνω από 45 ευρώ, τότε number θα είναι number συν 1 και μετά εμφανίζουμε πλήρωσαν πάνω από 45 ευρώ συνολικά τόσοι συνδρομητέ. Πολύ εύκολο και αυτό. Αυτό το πρόγραμμα είναι σε Python 2 και σε Python 3. Κοιτάξτε, δεν έχουμε row input, έχουμε input εδώ και εδώ. Άρα έχουμε input και βάζουμε και τι παρέθέσει σε Python 3. Αυτό ήταν. Τώρα, ο υπολογισμό του δίκτυμάζα σώματο ενό ατόμου γίνεται από τον τύπο δείκτη μάδα σώματο, βάρο δια ύψο και όλο τετράγωνο, όπου το βάρο μετέτεται σε κιλά και το ύψο σε μέτρα. Άρα αυτό είναι ο τύπο. Πολύ ωραία. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το όνομα τεπώνυμο ατόμου. Άρα όνομα row input πάλι Python 2, δώσε όνομα τεπώνυμο. Το βάρο σε κιλά και το ύψο σε μέτρα. Άρα κιλά float input, ύψο float input πάλι διαβάζουμε. Θα υπολογίζει το δείκτη μάδα σώματο από αυτόν τον τύπο. Πολύ ωραία. Θα εμφανίζει το όνομα τεπώνυμο του ατόμου και τον δίκτυ μάζα σώματο, print όνομα και εδώ πέρα δίκτυ μάζα σώματο. Τα παραπάνω θα παραλαμβάνονται μέχρι κοιτάξτε, να δοθεί ω όνομα το η λέξη τέλο. While όνομα διάφορο του τέλο, επανάλαβε. Βρετάμε τώρα τον επόμενο, πάλι row input, Python 2. Παρατήρηση, το όνομα του του ατόμου γράφεται με κεφαλαία, γράμματα τη ελληνική αλφαβήτου. Και εδώ πέρα είναι σε Python 3 που βάζουμε input και όχι row input. Και αυτό ήταν το μάθημα με τι ασκήσει μέχρι να δοθεί αν είσοδο. Το επόμενο μάθημα θα δούμε ασκήσει με άθισμα, πλήθο, μέσο όρο, ποσοστό, ελάχιστο, μέγιστο. από το Σπύρο ζηγούρι το βίντεο learner.com και το κανάλι μου στο YouTube. Γεια σα.